Η σειρά των μαθημάτων που έχουμε, η πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 568, είναι από τους ψαλμούς, ρο γιώτα βήτα ψαλμός, 112 ψαλμός, ρο γιώτα βήτα ψαλμός, στη σελίδα 568, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ενείτε τον Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον, εις τας εντολάς αυτού ιδύνεται σφόδρα. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η γενναία των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θέλουν συνείστε εν το οίκου αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Φως ανατέλειεν το σκότι δια τους ευθύς. Είναι ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση. Βεβαίως δεν θέλει ποτέ κλονιστεί. Εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει είστε ο δίκαιος. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Καρδία αυτού είναι σταθερά, ελπίζουσα επί των Κύριων. Εστηριγμένη είναι η καρδία αυτού, δεν θέλει φοβηθεί, έως σου ήδη την εκδίκηση είναι επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας. Δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Το κέρας αυτού θέλει ψωθεί εν δόξη. Ο ασεβής θέλει ειδή και θέλει οργιστεί. Θέλει τρίξει τους οδόντας αυτού και θέλει αναλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Ο Θεός έχει, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στο λόγο του πάντοτε υποσχέσεις για τους ανθρώπους. Αλλά όχι μόνο υποσχέσεις, αλλά υποσχέσεις με προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, η υπόσχεση είναι ότι θα σωθείς. Είναι βέβαιο, θα σε σώσει ο Χριστός. Εάν πειθαρχείς το λόγο, στο λόγο του Θεού, εξητείς και πιστεύεις στο λόγο του Θεού, ο Χριστός θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Μια υπόσχεση. Θέλετε, λάβει την επαγγελία του Πατρός. Υπάρχει λοιπόν και μία ευλογημένη υπόσχεση εδώ, μία σημαντική υπόσχεση της ευλογίας του Θεού. Η προϋπόθεση για την απόλυτη ευλογία του Θεού είναι, οι προϋποθέσεις μάλλον, είναι δύο. Πρώτον, μακάριος ο φοβούμενος τον Κύριον. Αυτός που φοβάται το Θεό, που φοβάται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μην τον λυπήσει, φοβάται μην ξεφύγει δεξιά ή αριστερά, που φοβάται μην κάνει λάθος, που φοβάται μην απομακρυνθεί από το Θεό, φοβάται μην χάσει την παρουσία του Θεού, μην πλανηθεί η καρδιά του, μην τον πλανήσει η καρδιά του, μην τον κοροϊδέψει ο κόσμος και ο διάβολος, φοβάται. Ζει σε ένα φόβο Άγιο, όχι τρόμο, αλλά σε ένα, όχι σε ένα φόβο κόλασης, σε ένα φόβο Άγιο, που όμως αυτό αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση και τη βασική προϋπόθεση για να εργάζεται ο Θεός στη ζωή του και για να τον ευλογεί. Όμως, σε αυτόν τον ψαλμό προσθέτει και μία ακόμη προϋπόθεση ο Θεός, πάρα πολύ σημαντική. Αυτός που ιδύνεται σφόδρα εις το σεντολάς αυτού, όχι μόνο είναι φοβούμενος τον Θεό, αλλά και χαίρεται πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχαριστιέται στις εντολές του Κυρίου και στη ζωή του χριστιανού. Στη ζωή μέσα της Εκκλησίας. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό. Ακόμη αγαπάνε τον Χριστό. Αλλά δεν μπορούν τον αγιασμό, δεν τον θέλουν τον αγιασμό. Ή δεν θέλουν τη ζωή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Περίεργο πράγμα αυτό. Να πιστεύεις στον Θεό, να προσεύχεσαι στον Χριστό, να ζητάς τον Χριστό, αλλά άμα ακούσα για αγιασμό, ξεσηκώνει την καρδιά του. Δεν θέλω. Ή αν ακούς ότι εγώ θέλω, ότι πρέπει, ότι είναι καλόν να ζεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στο να περπατάς δηλαδή εν το φωτί και να έχεις κοινωνία με τα λίλων, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει η μάσα οπάσης αμαρτίας, εκεί αντιδρούνε. Και μοιάζουν σαν το κατσικάκι, μοιάζει σαν το κατσικάκι ο άνθρωπος αυτός. Θέλει να έχει ποιμένα, αλλά δεν υποτάσσεται στον ποιμένα. Θέλει να έχει υπερασπιστεί και να τον ταΐζει, να τον ποτίζει, να τον προσέχει, να τον φυλάει από το λύκο. Θέλει να το έχει. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να πάει στα πόδια του, να τον ακολουθήσει, δεν τον ακολουθεί. Πηγαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Αυτός ο Κύριος δυσκολεύεται. Πολύ δυσκολεύεται.
Βρίσκει βέβαια πάντοτε τον τρόπο, αλλά δυσκολεύεται. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο που, επιτρέψε μου την έκφραση, μοιάζει με κατσικάκι, κατσικίζει στη συμπεριφορά του, υπάρχει το πρόβατο του Κυρίου, το καλό πρόβατο του Θεού, που απολαμβάνει τη φλογέρα του βοσκού, που απολαμβάνει τα πόδια του βοσκού, πηγαίνει και κάθεται όλο κοντά του, δίπλα στην κλίτσα του, δεν φεύγει από μακριά. Η χαρά του είναι ο τσομπάνης του. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που έχει αυτό το φόβο του Θεού και ταυτόχρονα και τη χαρά στην παρουσία του Θεού, τη χαρά στις εντολές του Κυρίου, τη χαρά στα πόδια του Χριστού, αυτός έχει εκλέξει την αγαθή μερίδα. Που αυτή η αγαθή μερίδα δεν αφαιρείται από κανέναν. Μπορεί να την αφαιρέσει κανείς. Γιατί κοντά στον Χριστό δεν έχει καμία δύναμη ο εχθρός που ζηλεύει και θέλει να πάρει από τον άνθρωπο την ευλογία. Δεν έχει καμία εξουσία. Ο άνθρωπος που εκλέγει την αγαθή μερίδα είναι αυτός που στέκεται στα πόδια του Χριστού, που χαίρεται στο λόγο του Χριστού, που χαίρεται στην παρουσία του Χριστού και κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτή την αγαθή μερίδα. Και τώρα, ποια είναι η αγαθή μερίδα? Αυτή είναι η αγαθή μερίδα. Το πρώτο, το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη και η γενεά των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Το σπέρμα του θα είναι δυνατό μέσα στην Εκκλησία. Το σπέρμα του, τα παιδιά του, οι κόρες του, η συνέχεια του. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι η συνέχεια των παιδιών μας και των οικογενειών μας δεν εξαρτάται μόνο από την πρωτοβουλία των παιδιών, αλλά εξαρτάται πιο καταρχάς από τους γονείς, τους πιστούς γονείς. Όχι από τους γονείς του κόσμου, από τους γονείς του κόσμου εξαρτάται η μόρφωση πολλές φορές, εξαρτάται οι γλώσσες, το πιάνο. Οι γονείς στον κόσμο λένε να σε μάθω γλώσσες και τα καταφέρνουν. Να σε σπουδάσω, πολλές φορές τα καταφέρνουν. Να σε μάθω και πιάνο και κιθάρα και πολλές φορές τα καταφέρνουν. Αλλά δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία, την ευλογία, τη χαρά στα παιδιά τους. Εξασφαλίζουν κάποια γνώση, κάποια δυνατότητα, αλλά ζουν μες στη δυστυχία. Η ευτυχία στα παιδιά μας εξαρτάται από εμάς. Και θέλω να το τονίσω αυτό, αγαπητά μου αδέλφια. Να το τονίσω σήμερα, γιατί σήμερα μου το έδωσε ο Θεός αυτό. Ότι είναι μεγάλο μυστικό να εκλέξουμε την αγαθή μερίδα. Και η αγαθή μερίδα είναι φοβούμενος τον Θεό και χαίρομαι να χαίρεσαι αυτός που χαίρεται στο λόγο του Θεού, στις εντολές του Χριστού, στα πόδια του Χριστού. Αυτός έχει αγαθή μερίδα. Αγαθή μερίδα ευλογίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις, να λαμβάνεις απαρακυρίου την αγαθή μερίδα και να είναι τούτο εκλογή δική σου. Και σήμερα θέλω να εκλέξουμε όλοι μας την αγαθή μερίδα, αδερφοί. Αγαθή μερίδα. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Αγαθά και πλούτη θα είναι στον οίκον αυτού. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη τα αγαθά και τα πλούτη δεν είναι τόσο πολύ, όχι ότι δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι τόσο πολύ οικονομική ευημερία, γιατί ο Χριστός δεν υπόσχεται οικονομική ευημερία. Λέει ευλογητός ο Θεός ως τις ευλόγησεν ημάς, εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανίης. Και άρα η πιο μεγάλη ευλογία ποια είναι μέσα στο σπίτι? Η πιο μεγάλη ευλογία μέσα στο σπίτι είναι να είναι πιστή η γυναίκα σου, ο άντρας σου, να είναι πιστά τα παιδιά σου, να μαζευόσαστε όλοι να προσευχόσαστε, να δοξάζετε το Θεό, να ενεργείτε με βάση το Ευαγγέλιο. Μέσα για σκέψου ένα σπίτι που είναι γεμάτο από πίστη, γεμάτο από χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Σκεφτόμουν, αδερφοί αγαπητοί, τον Φίλιππο που τον χρησιμοποίησε ο Θεός τον Ευνούχο, τον χρησιμοποίησε ο Θεός σε πολλά μέρη, στη Σαμάρια, και μετά τον πήγε σε ένα μέρος και εκεί τον έκανε πρεσβύτερο και επιμένα. Και η ευλογία ποια ήταν? Είχε τέσσερις κόρες και οι τέσσερις προφητεύανε. Για φαντάσου. Να λες να φωνάζεις τις κόρες και να λες ο Φίλιππος, ελάτε να προσευχηθούμε. Και μαζευόντουσαν τέσσερις κόρες, γονατίζανε και προφητεύανε και τέσσερις. Τι ωραία που θα ήταν. Δεν είναι πολύ ωραία? Αυτός είχε αγαθά και πλούτη μέσα στο σπίτι του. Και πλούτη ουράνια, αγαθά ουράνια. Και η δικαιοσύνη του είναι αιώνια. Μένει στον αιώνα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί το ξανατονίζω σήμερα. Το ξανατονίζω, είναι κάτι που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Ότι πολλά μαθαίνουμε μετά από καιρό. Αυτή την αγαθή μερίδα εγώ σήμερα την γνώρισα, σήμερα την κατάλαβα. Αν πεις τόσα καιρό, εντάξει, δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει αγαθή μερίδα που δεν μπορεί να μου αφαιρέσει το κήρυτα.
Και έλεγε όπως λέει ο Χριστός, Μάρθα, Μάρθα, εσύ μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πριν ενώσει την νεχρία, η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Σήμερα όμως κατάλαβα ποια είναι η αγαθή μερίδα και τα αποτελέσματά της. Έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτή η μερίδα την οποία εκλέγει ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Θεό και ειδυνόμενος σφόδρα στις εντολές του Κυρίου. Φως ανατέλει στο σκοτάδι του. Είναι και ελεήμων, είναι και ικτήρμων, είναι και δίκαιος. Και αυτά είναι χάρη Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να είναι ελεήμων. Ο άνθρωπος από μόνος του είναι τσιγκούνης, γιατί έχει φόβο. Δεν δίνει για να μην τυχόν φτάσει και δεν έχει. Όμως ο άνθρωπος που η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη, τι κάνει, είναι ελεήμων. Ελεεί. Έχει εκλέξει την αγαθή μερίδα ο Θεός, γιατί λέει η Γραφή, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που πλημμυρίζει την καρδιά του με αγάπη και το καθιστά ελεήμωνα. Αλλά είναι και ελεήμων, είναι και ικτήρμων, έχει σπλάχνα, ικτήρμους. Ξέρετε, θα πει να σπλαχνίζεται ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο. Εύκολα σπλαχνιζόμαστε το παιδί μας, τα παιδιά μας. Αλλά τον άλλον πρέπει να έχεις βρει χάρη από το Θεό. Πρέπει η καρδιά σου να είναι πλημμυρισμένη με αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που μόνο το Πνεύμα το Άγιο πλημμυρίζει την καρδιά μας και κάνει τον άνθρωπο σπλαχνικό, να σπλαχνίζεται, να μπορεί πραγματικά, όχι να μπορεί, από μόνο του να γίνεται, δεν είναι θέμα ικανότητος, να κλαίει με τους κλαίοντες, να χαίρεται με τους χαίροντες. Δεν γίνεται αυτό από μόνο του. Μπορεί ο άνθρωπος να σπλαχνιστεί στη θλίψη του άλλου. Και από τη φύση του άνθρωπος είναι σκληρός. Και αυτό φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, στα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Εάν βρουν κανένα παιδάκι λίγο ελαττωματικό, λίγο προβληματικό, να δείτε πώς το αντιμετωπίζουν. Με μεγάλη σκληρότητα. Και έχουν αυτή τη σκληρότητα τα παιδιά γιατί δεν έχουν διπλωματία, δεν έχουν αυτή την ευγένεια που αποκτά ο μεγάλος ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να έχουμε διπλωματία, δεν θέλει να κάνουμε πολιτική. Θέλει να είμαστε ευγενείς, αλλά όχι ψεύτικα ευγενείς, υποκριτές. Ο Θεός θέλει να είμαστε σπλαχνικοί. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αγαθής μερίδας. Τα σπλάχνα των ικτυρμών και οι ικτυρμοί είναι αποτέλεσμα της αγαθής μερίδας. Και γιατί ο Θεός κάνει τον άνθρωπο, όπως είπαμε, ελεήμωνα, ικτύρμωνα και δίκαιο? Για να βρίσκει την ευκαιρία ο Θεός να τον ευλογεί σφόδρα. Γιατί όταν ο άνθρωπος γίνει ικτύρμων, τι συμβαίνει στη ζωή του? Στη ζωή του έρχεται η ευλογία του Θεού πολλαπλάσια. Όταν ο άνθρωπος είναι ελεήμων, τι συμβαίνει στη ζωή του? Αχνικός, πολλαπλασιάζει το ελεός του επάνω σου. Και δίκαιος. Γιατί η δικαιοσύνη αρέσει στο Θεό, αλλά όχι η δικαιοσύνη η ανθρώπινη που είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, μάλιστα τη λέει ζωώδης, γήινη, αλλά και πολλές φορές δαιμονιώδης είναι η σοφία και η δικαιοσύνη του ανθρώπου όταν δεν είναι παρακυρίου, εκ του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, τον άνθρωπο λοιπόν τον οποίο ο Θεός προτίθεται να ευλογήσει επειδή είναι φοβούμενος τον Θεό και χαίρεται στις εντολές του Κυρίου και έχει εκλέξει δηλαδή την αγαθή μερίδα, του δίνει φως, δεν περπατάει στο σκοτάδι ποτέ, γνωρίζει, έχει αποκάλυψη, φανέρωση, έχει όραση, όραση Θεού, βλέπει καλά, έχει ακοή. Έχει ανοίξει εντός του ο Θεός ότα πεπαιδευμένων. Ακούει τη φωνή του Θεού, βλέπει το πρόσωπο του Χριστού, παρακολουθεί τις ενέργειες του Θεού και ταυτόχρονα τον καθιστά, τον κάνει δίκαιο, ικτήρμονα και ελεήμωνα, ώστε να τον ευλογεί σφόδρα. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, τι είναι? Καλός άνθρωπος. Α, τώρα ποιος είναι ο καλός άνθρωπος? Όχι αυτός που κάνει καλοσύνες, αλλά αυτός που έχει καλοσύνη μέσα του. Καλός άνθρωπος είναι αυτός που αγαπάει, που είναι γεμάτος με αγάπη μέσα του. Και ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει.
Βλέπετε, δεν ελεεί και δανείζει από συμφέρον ή από αλαζονία ή από οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ελεεί και δανείζει από αγάπη. Γιατί υπερχυλίζει, ξεχυλίζει η αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος που εξέλεξε την αγαθή μερίδα έχει εκλέξει και την υπερέχουσα οδό που είναι η αγάπη, αλλά το ξανατονίζω ότι η αγάπη δεν είναι επίτευξη του ανθρώπου. Δεν θα πω εγώ αποφασίζω να σας αγαπάω. Δεν γίνεται αυτό. Αποφασίζω να είμαι εκτήρμον. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αποφασίζω να είμαι ελεήμον. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Θεός είναι αυτός που πλημμυρίζει την καρδιά μας με σπλάχνα και εκτιρμούς και μας καθιστά ελεήμονες, εκτήρμονες και δικαίους και καλούς ανθρώπους τελικά που ελεούμε και δανείζουμε και ο καλός ο άνθρωπος είναι αδερφοί αγαπητοί και σοφός. Γιατί γράφει, λέει η Γραφή, οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση, διαχειρίζεται τα πράγματα τα δικά του με δικαιοσύνη, με κρίση, με σοφία. Γνωρίζει ότι είναι διαχειριστής αλωτρίων. Δεν ισχυρίζεται ότι δικά μου είναι, εγώ τα απέκτησα. Ξέρει ότι είναι χρεός της, ότι κάποιος του τα έδωσε και τα χρωστάει και αυτός του τα έδωσε μπορεί την ίδια στιγμή να του τα ξαναπάρει. Και έτσι διαχειρίζεται τα πράγματα τα οποία κατέχει και τα οποία γνωρίζει με τα πάση βεβαιότητας ότι του εδόθησαν παρακυρίου και τα διαχειρίζεται με σοφία, με δικαιοσύνη και με κρίση. Βεβαίως αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα κλονιστεί, δηλαδή ποτέ δεν θα ξεπέσει, ποτέ δεν θα δυνατήσει, ποτέ δεν θα σκοντάψει, γιατί έχει υπερασπιστεί, έχει το Θεό που τον βοηθάει, έχει το Θεό που τον ανορθώνει, έχει το Θεό που τον στηρίζει, έχει το Θεό που τον ενισχύει, έχει το Θεό που του δίνει δύναμη, έχει το Θεό που του δίνει σοφία, έχει το Θεό μαζί του, ποτέ δεν θα κλονιστεί και εις μνημόσυνον αιώνιον θα είναι επειδή είναι δίκαιος και η αιώνια ζωή, η Βασιλεία του Θεού θα κατοικεί εντός του και αυτός θα κατοικεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού, θα είναι ένα μέρος της Βασιλείας του Θεού. Μέσα στον κόσμο αυτό δημιουργούνται κακές φήμες και αυτό που κάνει ο διάβολος συνήθως είναι κατηγορεί, είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα, κατηγορεί, 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 ρίχνει λάσπη που λένε οι άνθρωποι. Υπήρχε και ένα δόγμα κάποτε ότι αν ρίξεις λάσπη θα πέσει αλλά κάτι θα μείνει. Δηλαδή όταν κατηγορήσεις έναν άνθρωπο κάτι θα του μείνει. Ο άνθρωπος όμως, και το ξανατονίζω αδερφοί, γιατί πρέπει να αποδεχθεί η ψυχή μας, η καρδιά μας αυτό, να εκλέξουμε σήμερα την αγαθή μερίδα η οποία είναι κάτι το συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι το αόριστο, μια φαντασία, έτσι το φαντάστηκα. Δεν είναι θέμα φαντασίας. Ο άνθρωπος ο φυσικός περπατάει εν φαντασία. Ο άνθρωπος ο πνευματικός περπατάει πάνω στα ίχνη του Χριστού, πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν φανταζόμαστε, δεν νομίζουμε, δεν θεωρούμε. Ξέρουμε ποια είναι η αγαθή μερίδα. Φοβούμενος τον Κύριο πάντοτε και εφρενόμενος, ειδυνόμενος σφόδρα στο Λόγο του, σε εντολές του. Και αν δεν είμαι, γιατί μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή εξετάζοντας τον εαυτό μου, Κύριε δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι, δεν μπορώ να πω ότι έχω τόσο πολύ χαρά στο λόγο σου, έχω τόσο πολύ φόβο στο όνομά σου. Μπορώ όμως να πω, θέλω Κύριε να εκλέξω την αγαθή μερίδα που δεν μου αφαιρείται εις τον αιώνα, γι' αυτό το ζητάω. Καθώς είναι γεγραμμένο, ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή και εμείς αυτή τη στιγμή, καθώς μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, ζητάμε στο όνομα του Χριστού ο Κύριος να μας καταστήσει φοβούμενους τον Θεό πάντοτε και ειδυνωμένους σφόδρα στις εντολές του Κυρίου για να απολαμβάνουμε την αγαθή μερίδα την οποία και εκλέγουμε σήμερα και απορρίπτουμε την μέριμνα και τις βιωτικές μέριμνες και τις σκέψεις και τις αγωνίες και τους φόβους και τις στενοχώρες, απορρίπτουμε στο όνομα του Χριστού. Θέλουμε να εκλέξουμε την αγαθή μερίδα, εκλέγουμε την αγαθή μερίδα με τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος, πρόθυμος, γι' αυτό και μας τα αποκαλύπτει, γι' αυτό και μας τα φανερώνει, να μας τα χαρίσει όλα αυτά. Γιατί ο Θεός χαρίζει, αδελφοί. Από κακής φήμης λοιπόν δεν θέλει φοβηθεί
και η καρδιά του θα είναι στερεά, ελπίζουσα πάντοτε επί των Κύριων. Ξέρεις, θα πει η καρδιά σου να μην είναι στερεά. Να θέλει πότε εδώ, πότε εκεί. Δίγνωμος άνθρωπος. Ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του, εν πάσης τις οδές του. Θέλω αυτό, θέλω και τ' άλλο. Δεν ξέρω τι να διαλέξω από τα δυο. Να πάω εδώ, να μην πάω εκεί, εδώ, ή εκεί. Να κάνω τούτο ή να μην το κάνω. Ο άνθρωπος ο δίγνωμος. Και ξέρετε, είναι μπέρδεμα η δίγνωμοσύνη στη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Να παίρνουμε αποφάσεις. Στερεωμένες. Αλλά αποφάσεις, ναι. Στερεές, ναι. Αλλά και σωστές. Τότε μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου δώσει αποφάσεις στερεές, αμετακίνητες, αλλά και τις σωστές. Γιατί θα σκέψουν να πάρω μια απόφαση στερεά και αμετακίνητη και να είναι λάθος. Καταστροφή. Καταστροφή, αδελφοί. Η καρδιά αυτού είναι στερεά, ελπίζουσα πάντα στον Κύριο. Εστηριγμένη η καρδιά αυτού. Δεν θέλει φοβηθεί έως σου δει την εκδίκηση επί τους εχθρούς αυτού. Εχθρούς θα έχει. Ο άνθρωπος ο οποίος εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Και πολλούς εχθρούς. Και ο πρώτος μας εχθρός είναι ο διάβολος. Και ο πόλεμος ημών δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, αλλά εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας εν της επουρανίης, του κοσμοκράτορα του σκότους. Εχθρούς θα έχουμε. Τον διάβολο, τα παιδιά του, τον κόσμο και την καρδιά μας ακόμη πολλές φορές που θα πλανηθεί και θα μας πλανήσει. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε εμείς οι μικροί και ασήμαντοι άνθρωποι που έχουμε μικράν δύναμη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, πώς θα αντιμετωπίσουμε εχθρούς τόσο μεγάλους? Η απάντηση είναι μία, αδερφοί αγαπητοί. Ο Χριστός να είναι μαζί μας. Ο Θεός να είναι βοηθός μας. Ο Κύριος να είναι υπερασπιστής μας. Δεν έχουμε άλλη απάντηση. Η καρδιά του λοιπόν θα είναι εστηριγμένη, δεν θα φοβάται και θα δει και την εκδίκηση των εχθρών του. Και τώρα φτάνουμε στο ωραίο αυτό σημείο της υπερβολής. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μας ζητάει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο θέλει και χρειάζεται. Θέλει κάτι περισσότερο. Λίγο πιο πολύ αγάπη. Θέλει λίγο πιο πολύ πίστη. Λίγο πιο πολύ κόπο. Κάτι περισσότερο. Είναι αυτή η προτίμηση που δείχνει ο Θεός και ονομάζει κάποιους ανθρώπους μέσα στη Γραφή σφόδρα αγαπητούς. Γιατί ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ξεπέρασαν τα συνηθισμένα. Ξεπέρασαν ακόμη, και ο Θεός να με συγχωρέσει, το Λόγο του Θεού. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, είναι γραμμένο, ότι οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζούνε από το Ευαγγέλιο. Ο ίδιος όμως τι λέει? Ξεπερνώντας τον εαυτό του, ξεπερνώντας ακόμη και το Λόγο του Θεού, λέει, εγώ όμως έχω ένα κάφημα. Δηλαδή, Παύλο, τι κάνεις? Λίγο παραπάνω. Που αυτό το κάφημα δεν θέλω να το χάσω ποτέ. Ποιο είναι το κάφημά σου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο αδάπανα. Μα δεν λες ότι δεν θα φράξεις στόμα βοός αλωνίζοντος, ότι είναι γραμμένο? Δεν λες ότι είναι γραμμένο ότι πρέπει να ζουν από το Ευαγγέλιο αυτοί που υπηρετούν το Ευαγγέλιο? Το λέω για τους άλλους. Εγώ όμως για τον εαυτό μου έχω αποφασίσει κάτι λίγο περισσότερο. Εγώ θα δουλεύω με τα δικά μου τα χέρια. Γιατί? Γιατί ελεύθερος ον πάντων, μένω ελεύθερος από όλους, δεν περιμένω την Εκκλησία να μου δώσει χρήματα, δεν περιμένω τους αδελφούς να με λεήσουν ή να με βοηθήσουν για να κάνω για να κηρύξω το Ευαγγέλιο, κάνω κάτι περισσότερο. Ελεύθερος ον πάντων, εγώ δουλώνω τον εαυτό μου εις πάντας. Πώς? Τους απαλλάσσω από την υποχρέωση να με χρηματοδοτούνε, τους ελευθερώνω, τους καθιστά ελευθέρους από την δουλεία τους να μου δίνουν τα χρήματα και να με ταΐζουνε, πληρώνω μόνος μου, δουλεύω μόνος μου τα του εαυτού μου και γίνουμε δούλος, αφού τους ελευθερώνω όλους πάντων. Με αποτέλεσμα, κατά αυτόν τον τρόπο, να κερδίσω από το Θεό κάτι καλύτερο, να κερδίσω τους πλειοτέρους.
Ο Θεός θέλει δηλαδή κάτι περισσότερο. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το κάτι περισσότερο σε αυτόν που εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Εσκόρπισε. Άκου λέξεις. Εσκόρπισε, έδωκε εις τους πένιτες. Δεν ελέησε. Δεν δάνεισε. Αυτό το κάνει ο καλός άνθρωπος. Αυτό το κάνει αυτός που εκλέγει την αγαθή μερίδα. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς που εκλέγουν την αγαθή μερίδα υπάρχει το κάτι της, το παραπάνω. Εσκόρπισε. Τι θα πει σκορπό? Σκορπάω. Ξέρετε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό το παραπάνω? Ο Σπύρον με φιδωλία, με φιδωλία θερίζει. Ο Σπύρον με αυθονία, με αυθονία θερίζει. Και ξέρετε τι κάνει ο σπορέας? Σκορπίζει. Βάζει το χέρι του, ο καλός σπορέας. Τζικουνεύεται το σπόρο. Ξέρει ότι από το σπόρο αυτό θα βγει πολύ καρπός. Ένα σποράκι, ρίχνει 10 σποράκια, 20 σποράκια, 100 σποράκια να πιάσουν όσο γίνεται πιο πολλά. Ώστε να το αποδώσουν όσο γίνεται πιο πολύ καρπό. Για σκεφτείτε αδερφοί, ένα σπορέα είναι ένα σπόρο. Τι θα θερίσει, τίποτα θα θερίσει. Βάζει το χέρι του στο σακούλι, τουλάχιστον τον παλιό καλό καιρό, έβαζε το χέρι του στο σακούλι αφού είχε διαλέξει εκλεκτό σπόρο, δεν είχε τσιγκουνευτεί. Τον καλύτερο σπόρο τον είχε φροντίσει, βάζει το χέρι του στο σακούλι και αρχίζει και πετάει. Σκορπίζει. Γιατί? Για να θερίσει. Αυτός όμως που σπέρνει με φιδωλία λίγο-λίγο για να με φτάσει. Και να έχω και του χρόνου, γιατί αν δεν έχω καλή σπόρα φέτο, τι θα κάνω του χρόνου? Αυτός θερίζει με φιδωλία. Αυτός όμως που σπέρνει, σκορπάει, 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 αυτός θερίζει με αυθονία. Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας, χωρίς δισταγμό, χωρίς να λογαριάζει. Γιατί το κάνει όμως? Το κάνει εν το ονόματι του Χριστού. Τα δικά του πράγματα τα οικονομεί με κρίση, δηλαδή στον εαυτό του είναι τσιγκούνης, με την καλή έννοια. Δεν σκορπίζει για τον εαυτό του. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Άλλο σκορπίζω για τον εαυτό μου και δικαιολογώ και αυτή την πολυτέλεια και την άλλη πολυτέλεια και την παραπάνω και θέλω και απόλαυση και θέλω να κάνω και τούτο και θέλω να κάνω εκείνο. Ό,τι μου περισσέψει θα δώσω και να πω σαν ελεημοσύνη. Δεν είναι αυτός ο ελεήμων. Αλλά τι λέει η Γραφή? Οικονομεί τα δικά του με κρίση, με δικαιοσύνη και με σοφία και με τσιγκουνιά. Δεν μαγειρεύει 3 φαγητά τα οποία τα 2,5 τα πετάει και τρώει το μισό. Δεν έχει 10 κουστούμια και τα 9 τα έχει κρεμασμένα και τα άλλα 8, το ένα το φοράει και τα άλλα 9 τα έχει κρεμασμένα. Δεν έχει 15 ή 40 ζευγάρια παπούτσια. Άκουσα χτες κάποιον να λέει έχω 40 ζευγάρια παπούτσα. Και του λέω ούτε 40 ποδαρούς ανάσουνα. Πολύ μ' άρεσε γιατί έχουμε και τον αριθμό 40. Μου λέει έχω 40 και το λέγε έτσι. Έχω, μου λέει, 40 ζευγάρια παπούτσα. Μωρέ, ούτε 40 ποδαρούσα, του λέω, νάσουνα, δεν θα έχει 40 ζευγάρια παπούτσα. Αλλά τι κάνει? Με κρίση, με οικονομία. Όταν όμως πρόκειται για να καλύψει ανάγκες άλλων πενήτων, τότε εκεί σκορπίζει. Αυτόν ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, τον έχει στα όπα όπα. Του χρειάζεται του Κυρίου. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει ο Θεός για να συνεργάζεται μαζί τους. Γιατί ο πρώτος ο οποίος εσκόρπισε και σκορπίζει είναι ο Χριστός. Αυτό σκόρπισε. Ακόμη δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή. Τον Υιό του το μονογενή δεν εφίστη. Τώρα ξαναγυρίζω στα 40 παπούτσα, ο Κύριος, να με συγχωρέσει. Πού τα βάζει, πού τα βάζει? Θέλει 5 ντουλάπες, 40, μπορείτε να το φανταστείτε, 80 παπούτσα. 80, 40 ζευγάρια. Πού τα βάζει, ρε παιδί μου, 80. Εγώ 3 έχω και δεν βρίσκω μέρος μαζί με τη γυναίκα μου να τα βάλουμε. Εδώ είναι, εκεί δεν έχουμε μέρος να τα βάλουμε. 80 παπούτσα. Θέλει ολόκληρη αποθήκη. Και άντε μετά να τα ξεχωρίσει. Και αν πάει κανεί και τα μπερδέψει, άντε να βρει το δεξί και το αριστερό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν θα σκορπίζουμε για τον εαυτό μας, θα οικονομούμε για τον εαυτό μας. Αντιθέτως, εάν ο Θεός έχει ανοίξει την καρδιά σου, αν ζήτησέ του το αν το κρίνεις ότι είναι ωφέλιμο. Γιατί είναι το κάτι παραπάνω. Αν ο Θεός όμως έχει ανοίξει την καρδιά σου, μη φοβάσαι, σκόρπιζε, γιατί
όποιος πείρει με αυθονία θερίζει. Και θα δεις τα αποτελέσματα από το Θεό. Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσω κάτι, που θα το δούμε και στη συνέχεια αν προλάβουμε. Δεν αδικεί ο άνθρωπος του Θεού. Δεν αδικεί κανένα. Δεν παίρνει στη δούλεψή του και δημιουργεί αγανάκτηση. Έλα να δουλέψει για μένα, πόσο δίνουν οι άλλοι 500, επειδή είσαι αδερφός εγώ σου δώσω 300, βάστατε. Δεν το κάνει αυτό, γιατί θα βρει τον πελάτου, αλλά θα το δούμε παρακάτω αυτό. Εσκόρπισε λοιπόν εδώ και στους πέννητες το αποτέλεσμα. Πρώτον, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα, έχει τη δικαιοσύνη του Θεού, έχει την ζωή την αιώνιο, έχει τη χάρη του Θεού, έχει την εύνοια του Θεού, ο Θεός είναι μαζί του. Και μάλιστα από τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Και δεύτερον, το κέρας αυτού θέλει υψωθεί εν δόξη. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αφότου εστάθης ή ευρέθης, το ίδιο είναι, πολύτιμος ενώπιόν μου, εδοξάστης. Τον άνθρωπο ο άνθρωπος ο οποίος στα μάτια του Θεού είναι ευάρεστος, αυτόν ο Θεός τον δοξάζει. Τι θα πει τον δοξάζει? Τον χρειάζεται τόσο, τον συστήνει, τον φανερώνει, τον αποκαλύπτει, τον προστατεύει, τον δικαιώνει, είναι μαζί του. Αυτή είναι λοιπόν η επιλογή μας που ο Θεός μας προτείνει σήμερα, να επιλέξουμε την αγαθή μερίδα. Όμως αδελφοί αγαπητοί, η αγαθή μερίδα έχει, όπως είπαμε, εντολές τις οποίες κάνεις με χαρά. Για να δούμε λοιπόν τις εντολές του ανδρός βασικά, που είναι και το μάθημά μας σήμερα. Ο άνδρας λέει, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες, πρώτον στη σχέση μας με, με τους ανθρώπους. Και πρώτος άνθρωπος είναι η γυναίκα μας. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός την Εκκλησία και να μην είστε πικροί με αυτάς. Πολύ σοβαρό αυτό. Είναι η πρώτη εντολή. Μην πικραίνεις ποτέ τη γυναίκα σου. Μην τη στενοχωρείς. Δεν αρέσει στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Και πολλές φορές θα την πικράνουμε. Να μετανοήσουμε όμως γρήγορα. Τη ζητήσουμε συγγνώμη. Χρεωστούμε να τη γυναίκα μας να την κάνουμε ευτυχισμένη όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Να την περιθάλτουμε, να τη φροντίζουμε, ακόμη και να θυσιαζόμαστε όπως θυσιάστηκε ο Χριστός για την Εκκλησία. Να θυσιαζόμαστε για την Εκκλησία. Αλλά οι άνδρες συνήθως έχουν και παιδιά, πατέρες. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχούνε. Είναι εντολές που θα μας φέρουν, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Γιατί το παιδί μας μπορεί να είναι όχι υποτακτικό, όχι υπάκουο, να κάνει τα δικά του, να αποστατήσει. Και εκεί αγριεύουμε, χάνουμε την ψυχραιμία μας ή και τη λογική μας ή και την σοφία μας. Ο Θεός λοιπόν λέει μην τα ερεθίζετε, μην τα ερεθίζετε, μην τους θυμώνουν, μην τα κάνεις να θυμώνουνε. Μην τα κάνεις να αγριεύουνε, μην τα κάνεις να παραπονιόνται. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να είναι ο άνθρωπος καλός πατέρας. Πολύ σοβαρό. Μάλιστα, λέει κάτι πολύ σοβαρό. Οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνη σας. Όχι μην τα ερεθίζετε, αλλά μην τα παροργίζετε.